Ζωντανό ο κυνήγι τη παραμονή έμεινε ο αθλητικό ομίλο Νέων Τρίπολη, ο οποίο επικράτησε με 0-3 μέσα στο τυρό τοπικού Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα, ο οποίο με την ήττα του αυτή και μαθηματικά αποχαιρετά την Αλφα Αρκαδία μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα υποβιβαστεί και τη νέα σεζόν. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία. Οι νέοι από την άλλη, όπω είπαμε, έμειναν ζωντανοί και είναι στο μείον ένα από τον ορχομενό Λεβιδίου. Οι δύο ομάδες αυτές, όπως φαίνεται, θα παλέψουν να δώσουν τον ίστατο αγώνα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με στόχο βεβαίως την παραμονή στην κατηγορία. Οι νέοι, οι οποίοι επικράτησαν με 0-3, εδώ βλέπετε πάρα πολύ ωραίο φάουλ, εκπληκτικό γκολ, 0-1 με απευθείας εκτέλεση από τον Φιλόπουλο, αφήνει στήλη άλατος εκεί τον Τριανταφύλου, καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον νεαρό ποδοσφαιριστή της ομάδας του Νίκου Χατζόπουλου. Εδώ ένα γκολ το οποίο δεν θα μετρήσει ποτέ. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Οι νέοι, οι οποίοι κυριάρχησαν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα της αναμέτρησης. Εδώ και το δοκάρι από τον Αρβανιτόπουλο. Νέα πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους που έχουν μπει με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Γνωρίζουν ότι δίνουν τελικούς, ότι ψάχνουν και αναζητούν μόνο νίκες. Και αυτό έκαναν, είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους νέους. Μάλλον είναι η δεύτερη νίκη σε τρία παιχνίδια, για να γίνω πιο ακριβής, αφού κέρδισαν τον Παναγκαδικό, έχασαν από τον Λεωνίδιο και ξαναεπέστρεψαν στις επιτυχίες κόντρα στον Απόλλωνα στην Νότια Κοινουρία. Εδώ ένα κόρνερ, κεφαλιά περισσότερο για απομάκρυνση, την μπάλα έμεινε στην περιοχή, νέα κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, θα χαθεί ευκαιρία για τους απολωνιστές. Και όπως και στο σημείο αυτό με το φάουλ και την μπάλα να φύγει έξω, ο Τσιόλης δυναμικά μπαίνει στην περιοχή, το σούτ του έβγαλε ο Τριανταφύλου, η μπάλα επέστρεψε και πάλι στο Τσιόλη, κάπως έτσι τελείωσε η φάση αυτή. Εδώ η κεφαλιά του Μπίσια, 0-2 για τους νέους Τρίπολης, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Μπίσια σπίδιξε πιο ψηλά από όλους και έστειλε την μπάλα στο στόχο, κάνοντας το 0-2 προβάδισμα ασφαλείας για την ομάδα του Νίκου Χατζόπουλου, η οποία διαχειρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως βλέπουμε και στις φάσεις, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το αποτέλεσμα. Εδώ συνέχεια στις μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζιόλη και τον Τριανταφύλου να τον σταματάει, ένα φάουλ που περνάει από όλους και θα χαθεί η ευκαιρία για τους νέους. Εδώ ένα σούτ με στην περιοχή, κόντρες, αρκετές οι κόντρες και με επιμονή η άμυνα των νέων θα είναι η νικήτρια στην φάση αυτή. Εδώ μια κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα θα φύγει έξω, άστοχη κεφαλιά, με τους φιλοξενούμενους να είναι και πάλι σποσκήνιο, δυνατή εκτέλεση του πλαγίου, δεν προέκυψε κάτι από τη συγκεκριμένη φάση. Οι νέοι, οι οποίοι ψάχνουν το καλύτερο, θα προφανώς μιλάμε για μια υπέρβαση σε περίπτωση που καταφέρουν και μείνουν στην κατηγορία, μια πολύ νεανικό project το οποίο σε κάθε παιχνίδι μπαίνει, παίζει με τον δικό του τρόπο και έχει καταφέρει να, μέχρι στιγμής, να είναι εντός παιχνιδιού, να είναι μέσα στο κόλπο και μαζί με τον ερχομενό, που επίσης είναι μια πολύ σφιχτή, πολύ δυνατή ομάδα. Θα τα δώσουν όλα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Εδώ είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον όλων, στο τι θα γίνει στα αναφορικά με το κομμάτι της παραμονής. Εδώ επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του φίλαθλου Αρκαδικού και είναι ένα σουτ. Δεν θα ανησυχήσει τον φύλακα των νέων. Φάουλ για τους γηπεδούχους, η μπάλα θα φύγει έξω και εδώ δεν προέκυψε κάτι από την φάση αυτή. Η τρίπλες, κάπως έτσι θα δοθεί stop στην συγκεκριμένη φάση. Εδώ ωραίο το πλασέ, η μπάλα out, καλή στιγμή για την ομάδα του Απόλλωνα να μπει και πάλι στην διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Δεν έγινε corner, η κεφαλιά του Αλέμη, 0-3 για τους νέους Τρίπολης. Ο Αλέμης που σκοράρει και αυτός και πρακτικά υπογράφει το διπλό των νέων στον Τυρό. Εδώ και πάλι σε επανάληψη η κεφαλιά του Αλέμη για το Απόλλωνας νέοι Τρίπολη, 0-3.